Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Έκτακτη σύσκεψη πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νομού Ροδόπης για το φλέγον ζήτημα του ασφαλιστικού, όπου εξέφρασε ομόφωνα την αντίθεση. Ομόφωνα εξέφρασε την αντίθεσή του για το φλέγον ζήτημα του νομοσχεδίου για το νέο ασφαλιστικό η Ομοσπονδία Επαγγελματιών και Βιοτεχνών Νομού Ροδόπης μετά την έκτακτη σύσκεψη που πραγματοποίησε το Διοικητικό Συμβούλιο της Ομοσπονδίας, αφού εξαφανίζει, όπως τόνισαν, το κλάδο των επαγγελματιών και ευρύτερα της μεσαίας τάξης. Χθες το βράδυ, με απόφαση ομόφωνη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΟΕΒΕΑ Ροδόπης, συναποφασίσαμε ότι διαπιστώνουμε ότι το υπάρχον προσχέδιο του ασφαλιστικού νομοσχεδίου αποτελεί ένα σχέδιο η εξαφάνιση των μικρών επιχειρήσεων, τον ενταφιασμό τους. Να παρακολουθούμε άλλες κινήσεις διορισμών, η πρόοδο συντάξεις ερωτήσεις δεν θίγονται πουθενά σε τίποτα, δηλαδή θα υπάρχουν άνθρωποι 250 χρόνια στη σύνταξη. Περαιτέρω παροχές σε κάποιες ομάδες του δημοσίου, και μέσα σε αυτές τις παροχολογίες από τη μια, από την άλλη, έρχονται να ισοπεδώσουν ό,τι υπέμεινε από τη μικρομεσαία τάξη. Από αυτή την τάξη την οποία τροφοδοτεί όλο το δημόσιο και όλο το κράτος όλα αυτά τα χρόνια. Αυτή παράγει άμεσα όλο τον κλάδο των ελευθέρων επαγγελματιών, από τους επιστημονικούς συλλόγους μέχρι το περίπτερο και τον αγρότη. Αυτούς φύγει άμεσα. Πρέπει να φύγει αυτό το νομοσχέδιο. Είμαστε αντίθετοι και στις αύξησεις των ασφαλιστικών εισφορών ως ένα νέο αντιαπτυξιακό μέτρο, διότι μπορεί να φαντάζει πολύ μικρό το 1%, αλλά για μια επιχείρηση μπορεί να είναι και χιλιάδες ευρώ το έτος. Δεν έχουμε ανάγκη πλέον από περαιτέρω έσοδα του κράτους κατά αυτόν τον τρόπο, αλλά έσοδα που θα προκύψουν από πραγματική ανάπτυξη. Πραγματική ανάπτυξη μπορεί να προκύψει μόνο από τη μείωση είτε ασφαλιστικών εισφορών είτε ή μείωση φόρων. Ας καταλάβουμε μετά από 6 χρόνια κρίσης όλες οι κυβερνήσεις που πέρασαν, που είχαν σκοπό να καταστρέψουν αυτή την τάξη, ότι δεν θα το πετύχουν το σκοπό τους, όσο και αν θέλουν όλοι τους μαζί. Εδώ είμαστε, εδώ θα σταθούμε και θα παλέψουμε για εμάς, για τις οικογένειές μας, για όλο τον κόσμο. Καλώ όλους τους συναδέλφους να είναι σε εγρήγορση, υποψυχία, για τα δύσκολα μας περιμένουν. Να πω ότι τη Δευτέρα, από όσο ξέρουμε, θα γίνει μια ευρεία σύσκεψη η ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΗ, ΟΕΒΕΣ, Επιμελητήρια, Αγροτικοί Σύλλογοι, Δικηγορικός Σύλλογος, Ιατρικός, Φαρμακευτικός, στο Επιμελητήριο, στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο, σε 7 η ώρα, προκειμένου να έχουμε ένα νέο τρόπο δράσης, πέρα από κόμματα όπως βλέπετε, πέρα από επαγγέλματα, διότι θυγόμαστε πλέον άμεσα ως κοινωνία. Ας ελπίσουμε για το καλύτερο και την άλλη φορά να πούμε καλά μαντάτα και όχι κακά. Την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους έκοψαν οι δημοσιογράφοι της Κομωτινής την Παρασκευή το βράδυ, και εμείς να ευχηθούμε σε όλους καλή χρονιά, χρόνια πολλά και κυρίως δουλειά για όλους. Σε μια ζεστή και φιλική ατμόσφαιρα έκοψαν την πρωτοχρονιάτικη πίτα τους οι δημοσιογράφοι της Κομωτινής σε ταβέρνα της πόλης την Παρασκευή το βράδυ. Το παρόν στην κοπή πίτας έδωσαν δημοσιογράφοι από την πλειονότητα των τοπικών μέσων ενημέρωσης, αφήνοντας έστω και για λίγες ώρες στην άκρη τις επαγγελματικές υποχρεώσεις. Τυχεροί της βραδιάς ήταν οι συνάδελφοι Δάμων Δαμιανός και Νατάσα Βαφιάδου, όπου κέρδισαν τα 2 φλουριά.
Εμείς να ευχηθούμε πολλές δημοσιογραφικές επιτυχίες, αλλά πάνω απ' όλα σε όλους υγεία και ευτυχία, τόσο σε επαγγελματικό, σε προσωπικό, αλλά και σε οικογενειακό επίπεδο. Ο Ροταριανός Όμιλος Κομωτινής Ηροδόπη διοργάνωσε εκδήλωση με σκοπό την κοπή της Βασιλόπιτας την Παρασκευή το βράδυ, όπου ακολούθησε ομιλία με κεντρική ομιλήτρια την πρόεδρο, την κυρία Άτζελα Δράκου, και θέμα «Ανθρώπινες αξίες στο τετράδιο της Κρήτης». «Πνεύματος και ιστιμήν και μνήμην του Αγίης Πατρός Ιμών Βασιλείου του Μεγάλου Αρχιεπισκόπου Κεσαρίας, του Ανοφάντουρος και Θαυματουργού, τον Ουρανοφάντουρα του Χριστού Μίστη, του Δεσπόρα, τον Φωστήρα των Φαϊνών, των Εκεσαρίας και Κάπαδο των Χώρα, Βασίλειων των Μέγαν, πάντες τιμήσουμε». Χρόνια πολλά και καλή χρονιά. Είναι η εκδήλωση του Ροταριανού Ομίλου Κομωτινής Ροδόπη. Και εγώ είμαι προσκεκλημένος, γιατί εγώ έχω τα αρμοδέτα 37 ομίλους όλη την περιφέρεια και εδώ είμαι σήμερα με ένα προσκεκλημένο πρόσωπο. Η εκδήλωση είναι του Ροταριανού Ομίλου. Το ΡΟΤΑ είναι ένας παγκόσμιος εθελοντικός οργανισμός που έχει 4 τομείς δράσης. Ο ένας είναι θέλουμε να είμαστε μια καλή παρέα, να είμαστε φίλοι, είναι η λεγόμενη εσωτερική λεωφόρος. Ο δεύτερος είναι η επαγγελματική λεωφόρος, θα πρέπει δηλαδή στα επαγγέλματά μας οι Ροταριανοί να τηρούν κάποιους κανόνες ηθικής και επίσης να προσπαθούν να βοηθούν επαγγελματικά τους άλλους. Οι άλλοι δύο είναι η κοινοτική δράση, αυτό που είπατε δηλαδή, η δράση στην τοπική κοινότητα που γίνεται με τους Ροταριανούς Ομίλους, και η τέταρτη είναι η διεθνής λεωφόρος, όπου εκεί εντάσσουμε και αυτή τη δράση. Δηλαδή το Ρόταρι πάντα από τη φιλοσοφία του και από τη φύση του είναι κοντά σε ανθρώπους που υποφέρουν, σε αναλφάβητους κτλ. Η διεθνής δράση έχει κυρίως τρεις πυλώνες. Η ενίσχυση της εκπαίδευσης, η ανακούφιση της φτώχειας και η βελτίωση της υγείας. Σε αυτό επάνω το τομέα τώρα, επειδή τυχαίνει η περιφέρειά μας, η Ελλάδα, και κυρίως η περιφέρειά μας, γιατί στη Μυτιλήνη είναι οι κύριες ροές, ήρθε αυτή η συγκυρία και καταλάβαμε εμείς ότι οφείλουμε να δώσουμε τις δυνάμεις μας σε αυτό το κομμάτι. Βέβαια, οι Ροταριανοί, οτιδήποτε κάνει αυτός ο εθελοντικός οργανισμός βασίζεται στις τσέπες και στο χρόνο που διαθέτουν οι Ροταριανοί. Οι Ροταριανοί της Ελλάδος είναι και αυτοί κομμάτι της Ελλάδας, και όπως όλοι μας περνάμε δύσκολα, περνάμε και εμείς δύσκολα. Παρ' όλα αυτά, και από το υστέρημά μας και με πρωτοβουλίες μεγάλες, όπως έκανε και ο Ροταριανός Όμιλος Ροδόπη, πήγαμε στην Καβάλα 2-3 φορές, οι Ροταριανοί της Μυτιλήνης επίσης, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε όσο μπορούμε να ανακουφίσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Φέτος οι δράσεις μας επικεντρώθηκαν σε δύο πυλώνες. Ο ένας ήταν να παράσχουμε όσο το δυνατόν μπορούμε βοήθεια στους πρόσφυγες που έρχονται από τη Συρία. Για το λόγο αυτό συγκεντρώσαμε υλικό, ρουχισμό, παπούτσια και οτιδήποτε μπορούσαμε, εν πάση περιπτώσει, έστω και πρόσκαιρα να τους ανακουφίσουμε. Και η δεύτερη δράση μας, αποδυθήκαμε σε έναν αγώνα για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να γίνει επέμβαση, χειρουργική επέμβαση σε ένα μικρό παιδάκι από την Κομωτινή, το οποίο γεννήθηκε με μια σπάνια ασθένεια, δεν έχει έντερο. Δρομολογώντας αυτές τις δράσεις, έρχεσαι πιο κοντά και αρχίζεις και συνειδητοποιείς τελικά ποιες είναι οι ανθρώπινες αξίες που διέπουν τη ζωή μας. Και από εκεί ορμόμενη είπα ότι φέτος την αναρκτήρια ομιλία της καινούργιας χρονιάς θα την αφιερώσω στις ανθρώπινες αξίες στο τετράδιο της κρίσης, γιατί δυστυχώς η κρίση εξακολουθεί να υφίσταται, δεν την έχουμε ξεπεράσει ακόμα. Αλλά παρόλα αυτά, αν δεν υπάρξουν, αν δεν κυριαρχήσουν κάποια ιδανικά, τα οποία τα πρεσβεύει κατά κύριο λόγο και το Ρόταρι, δυστυχώς δεν θα μπορέσουμε να πάμε μπροστά ούτε ως κοινωνία, αλλά ούτε και ως άνθρωποι.
20 χρόνια συμπληρώθηκαν για το Σύλλογο της Κομωτινής Γυναίκα και Δημιουργία. Και για το λόγο αυτό, γιορτάζοντας όλα αυτά τα χρόνια προσφοράς του Συλλόγου, διοργανώνουν μία σειρά από δράσεις. Μία από αυτές και η έκθεση δημιουργιών που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα Παπα-Νικολάου και η οποία θα έχει διάρκεια έως και την Κυριακή το μεσημέρι. Ενώ έπεται συνέχεια και με πολλές άλλες δράσεις και κάνουμε λόγο για τα μέλη του Συλλόγου, όπως και την πρόεδρο, την κυρία Νατάσα Λιβεριάδου, γυναίκες του τόπου μας, γυναίκες δημιουργικές. Ένας σύλλογος που είναι από τους, τουλάχιστον αυτό που λένε οι δημοσιογράφοι, ότι είναι έντονα, δηλώνει έντονα την παρουσία του στην Κομωτινή. Το ξέρουμε, ξεκίνησε το 1993 μια ομάδα γυναικών από τον Δήμο Κομωτινής, με δήμαρχο τον Αΐμους τον Γιώργο τον Παπανδριέλη, και αντιδήμαρχο πολιτιστικό την κυρία Μανολιά, η οποία σε ένα πλαίσιο εκδηλώσεων ετοίμασε μια θεατρική παράσταση και συμμετείχαμε γυναίκες από το Δήμο. Ήταν η Λυσιστράτη. Από εκεί και μετά πάλι σε ένα πρόγραμμα του Δήμου έγινε μια άλλη θεατρική παράσταση, τα Ρήγματα στη Σιωπή. Ένα εξαιρετικό, μπορώ να πω, έργο, το οποίο ήταν κομμάτια γραμμένα από τις γυναίκες της πόλης μας, τα οποία αξιολογήθηκαν και τα εκμεταλλεύτηκε θετικά μία σκηνοθέτηδα από την Αθήνα και είχα την ευκαιρία όσοι συμμετείχαν, και υπάρχουν κυρίες εδώ που συμμετείχαν, να μάθουν πάρα πολλά πράγματα, να ταξιδέψουν, γιατί το έργο μας πήγε σε πολύ καλά θέατρα και παρουσιάστηκε στο Φούρνο στην Αθήνα, στο Δοχοπούλιο στη Θεσσαλονίκη και στο Ίδρυμα Ωνάσης στη Νέα Υόρκη. Είχε προσφορά, με κοινωνική προσφορά, με φιλανθρωπική προσφορά, με προσφορά στα μέλη για την ευχαριστησία, θα τα ξέρουμε, γιατί είναι εκδρομές, συντηρευτήτες μας, τα μαζιά μας είναι μετακινήσεις, αυτό που μπορούμε να κάνουμε και που το ξέρετε και το βλέπετε πια εδώ που είστε, ότι πλην ελαχίστων οι υπόλοιπες τα είχαν στα σπίτια. Επομένως, δείχνουμε αυτή τη στιγμή, την εκφράζουμε αυτό που αισθανόμαστε. Αυτό που τη δυνατότητα, την ικανότητα που έχει ο καθένας να κάνει. Το εκφράζουμε και το δείχνουμε πρώτα σε εμάς. Γιατί δεν γνωριζόμαστε μεταξύ μας, δεν ξέραμε. Πολλές αυτή τη στιγμή διαπιστώνεται ότι η Νατάσα, η Μαρία, μπα, ζωγραφίζει η Ισοφούλα, εγώ δεν το ήξερα. Και όμως την δίνεται η ευκαιρία να το δούμε. Αυτό είναι το ένα. Και γιατί όχι, να δείξουμε και στον κόσμο της πόλης μας, που αφού είμαστε παρούσες, ότι μπορούμε και αυτά. Μπορούμε και αυτά, και από εδώ και από εκεί, μπορούμε να τα κάνουμε. Και το Διοικητικό Συμβούλιο πήρε την απόφαση, ξεκινώντας από τις μέρες αυτές που κάνουμε τις δράσεις, να επισκεφτούμε μουσεία, να μάθουμε να τα δούμε τα μουσεία της πόλης μας, ξεκινώντας, γιατί δεν έχουμε χρόνο, δεν γίνεται όλα με τη μία, να κάνουμε αυτό το Σάββατο την επίσκεψη στο αρχαιολογικό μας και στο εκκλησιαστικό μας μουσείο. Το Σάββατο στις 23 του μήνα. Και από εκεί τελειώσουμε, από εκεί θα πάμε φουδαράκα στο εκκλησιαστικό. Και τον άλλο μήνα θα δούμε άλλα δύο και έτσι μέχρι τα τέλη Απριλίου θα δούμε άλλα δύο, να μπορούμε να έχουμε και άποψη για την πόλη μας. Και φυσικά να μην λείψει καμιά την Κυριακή από την Πανηγυρική Συναιστίες, που θα είμαστε όλες μαζί, παλιές και καινούργιες, ακόμα και αφήσουμε την αναγνώριση προς τους ανθρώπους που πήραν και έπαιξαν ρόλο στη διάρκεια της πρόσφυγης. Αυτά είναι έτσι σφαιρικά, τα 20 μας χρόνια, να είμαστε για έτσι και να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Εγώ θα πω για άλλα 10. Μεγαλώνει. Καλή στην ξένια, είναι δικό μου. Βέβαια και θα είναι άλλοι άνθρωποι που θα συνεχίζουν. Εμείς θα είμαστε από κοντά, αλλά θα αξίζει τον κόπο να μείνει ο σύλλογός μας. Έχει μια καλή παρουσία, μια αξιοπρεπή παρουσία στο. Στο σημείο αυτό δίνουμε το λόγο στους πολίτες και μέσα από το ρεπορτάζ που ακολουθεί θα παρακολουθήσουμε τι δηλώνουν οι πολίτες της Κομωτινής όσον αφορά το Γενικό Νοσοκομείο Κομωτινής. Πώς σας φαίνεται μέσα από το... Μα δεν πάω, έχω να πάω από χρόνια, δεν έχω μπει μέσα, δηλαδή δεν απέχω, τι άλλο, δεν ξέρω τι. Σημαντικό
να υπάρχει σε κάθε πόλη νοσοκομείο, έτσι δεν είναι? Πώς θα είναι σημαντικό και να ενισχυθεί και ενίσχυση για να, είναι, να μην λείπουν πράγματα που κινδυνεύει η ζωή των ανθρώπων. Οπότε να τρέχουν Αλεξανδρούπολη. Εδώ στον τόπο μας πρέπει να είναι μικρή απόσταση για να προλαβαίνουν και τα ατυχήματα και αυτά να μου λέει. Τα έκτακτα. Συμφωνείς κυρία Ειρήνη? Α, μπράβο, και εγώ. Αχρίαστο να είσαι εσύ. Ναι, αχρίαστο βέβαια, εννοείται. Εννοείται. Λειτουργικότητά του, για λειτουργικότητα μιλάτε. Εδώ και τόσα χρόνια γίνεται, ας πούμε, να γίνει καινούργιο νοσοκομείο. Ο γιος μου ήταν δήμαρχος στον Αίγερο. Τον έβαλαν, έβγαλε μέρος εκεί πέρα να γίνει καινούργιο νοσοκομείο. Και παραμένουν έτσι, γιατί δεν έχει τοπικοί παράγοντες για να κάνουν κάτι. Αυτός ο τόπος ανέμεινε πίσω από τις άλλες πόλεις, είναι από τους τοπικούς παράγοντες. Γιατί άνθρωποι αναλαμβάνουν τις θέσεις και δεν κουνένται καθόλου. Λοιπόν, γι' αυτό έμεινε αυτός ο τόπος πίσω. Λοιπόν, ήταν να γίνουν ορισμένα πράγματα και δεν έγιναν. Γιατί έχω πολλά να πω, πάρα πολλά, όχι μονάχα για το νοσοκομείο και για άλλα πράγματα που χάθηκαν από αυτόν τον τόπο. Αν και δεν είμαι ειδικός να σας απαντήσω, αλλά είναι ένα νοσοκομείο το οποίο το χρειάζεται η πόλη και ο νόμος. Θα μπορούσε να ήταν πιο καλύτερα, αλλά η Χούντα φρόντισε να μην είναι καλή η κατασκευή και να έχουμε προβλήματα σήμερα. Κατά τα άλλα, είναι ένα νοσοκομείο το οποίο κάνει όλες τις χειρουργικές επεμβάσεις, έχει έλλειμμα προσωπικού, είναι γνωστό και σε γιατρούς, αλλά και σε προσωπικό. Αν μπορέσει η παρούσα κυβέρνηση που έχει πει πολλά ψέματα στον ελληνικό λαό να εφαρμόσει τις αλήθειες και να μπορέσει να προσλάβει γιατρούς και προσωπικό, νομίζω ότι θα λειτουργήσει και να γίνει ένα καινούργιο νοσοκομείο. Απαιτούνται πολλά χρήματα. Ούτε και χρειάζεται, διότι αυτό εξυπηρετείται από την Αλεξανδρούπολη. Να είστε καλά. Ποια είναι η άποψή σας για το νοσοκομείο της πόλης μας? Αυτά που είπε ο κύριος Θοδωρής, συμφωνώ. Έχει τύχει να νοσηλευτείτε? Βεβαίως. Ποια είναι η εικόνα που εισπράξατε? Για πότε μιλάς τώρα? Πότε νοσηλευτήκατε τελευταία φορά στο νοσοκομείο? Πριν 2 χρόνια. Και τι ήταν αυτό που εισπράξατε έτσι? Δεν είναι εκείνο το νοσοκομείο που ήταν. Δεν είναι προσωπικό, δεν έχει... Αχρίαστο, αλλά... Εσάς η άποψή σας για το νοσοκομείο της Κομωτινής? Να παραμένει. Να παραμείνει. Χρειάζεται. Να μην το κλείσουν. Θα είναι ντροπή αν το κλείσουν. Είναι να παραμείνει το νοσοκομείο όπως είναι, να επενδρωθεί το νοσοκομείο. Το έχουμε ανάγκη το νοσοκομείο. Δεν μπορούμε να τρέχουμε που να πάμε στην Αλεξανδρούπολη, ξάδια και αυτά. Είναι το μέρος αυτό το οποίο το χρειαζόμαστε το νοσοκομείο. Αυτά το πω, πρέπει να παραμείνει. Λοιπόν, λυπάμαι πάρα πολύ για την υγεία. Διότι έκανα 40 χρόνια στη Γερμανία και ξέρω τι θα πει η υγεία. Ούτε χαρτί τουαλέτας υπάρχει, ούτε νοσοκομεία. Νοσοκομεία ήμασταν 39 ασθενείς Κυριακή μέρα. Τι να σας κάνουμε, Έλλη? Ένα νοσοκομείο δεν μπορούσαν να κάνουν οι υπουργοί, περάσαν από την Κομωτίνη τόσο, δεν βοηθήσαν καθόλου κανένα τίποτα. Χρειάζεται, είναι βασικό όμως. 100% χρειάζεται. Γιατί έγιναν σε όλες τις πόλεις, στους νομούς άλλους. Κοζάνη, αυτά όλα, Καστοριά, γιατί Ιωάννινα, γιατί και εδώ να μην γίνει ένα νοσοκομείο? Ούτε αυτό δεν κάνει ούτε για ασθενοφόρο που λέμε. Δεν έχει όλο το νοσοκομείο. Δεν έχει προσωπικό, δεν έχει όλο. Προσωπικό δεν έχει, αλλά και το νοσοκομείο δεν έχει καμία αρχή. Δεν φτάνει. Όταν βάζει 12-13 άτομα κρυβάτια μέσα 20 τετραγωνικά, ανάμεσα δεν μπορεί να περάσει. Είναι ντροπή. Και ό,τι είναι αυτό το πράγμα, 11 ασθενείς και 11 να κοιτάζουν του ασθενείς το βράδυ. 22 άτομα. Αυτό πώ θα γίνει καλά στην υγεία του όταν έρχονται από έξω και οι τουαλέτες είναι οι ίδιες που πάνε και έρχονται? Επιτρέπεται ο ασθενής πρέπει να έχει την τουαλέτα μέσα, κάπου να βρίσκεται. Να μην μπαίνει ο επισκέπτης. Ο επισκέπτης να έχει ξεχωριστή τουαλέτα. Δεν υπάρχουν. Εδώ έχει μια τουαλέτα, ξεκινεί να πας εκεί. Αυτά δεν είναι συστήματα. Εγώ δεν τα έχω δει δηλαδή στην Ευρώπη τόσα χρόνια που έζησα, 40 χρόνια. Όλα ήταν ευρωπαϊκά. 2 άτομα στο δωμάτιο, με τουαλέτες, με ντουζί τους, τα πράγματα όλα. Με το τραπεζάκι να σηκωθούν να φαν, με 2 καθίσματα, κάθε δωμάτιο. Έτρωγε το φαγητό σου ήσυχα, φρόνημα καθαρά. Σε έφερα 2 ώρα τον καφέ με το γλυκό. Το απόγευμα σου λέει μετά τις 2,5 ώρα έρθαν οι επισκέψεις. Έπρεπε 2,5 ώρα να τελειώσει. Τα μαζίβαν, οι επισκέψεις να είναι καθαροί όταν αρχόνται. Εγώ θέλω λίγο ένα νοσοκομείο. Η Κομωτινή χρειάζεται 100%. Δεν υπάρχει θέμα. Άχρησε δυστυχώς ο τόπος έμεινε από τους τοπικούς παράγοντες, ας πούμε, που έμεινε πίσω αυτός ο τόπος. Πού είναι τα χαρτιά? Έγιναν δοκιμές, αν είναι καλό τα θεμέλια για το καινούργιο νοσοκομείο, πού είναι? Πού είναι τα λεφτά που έφαγαν, που έκαναν, που κάνανε ας πούμε μια μελέτη για ανακαίνιση? Πού είναι? Τα λεφτά φαγώθηκαν, μελέτες έγιναν,
Πού είναι, έγινε τίποτε. Ποιος φταίει, φταίει ο λαός. Ποιος φταίει. Όπως εδώ δεν έχουν προσωπικό. Ο κόσμος ταλαιπωρείται, δεν έχει προσωπικό. Έχω νύφη μέσα στο νοσοκομείο. Εκεί πέρα, γιατρός μου. Προσωπικό δεν έχει. Τίποτα δεν έχει. Και στο σημείο αυτό να σας ενημερώσουμε ότι ο Σύλλογος Καπαδόκων και Μικρασιατών Ομουροδόπης ο Μέγας Βασίλειος θα πραγματοποιήσει εκδήλωση την Κυριακή στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Χρήστος και Εύη για την κοπή της Βασιλόπιτας. Και λίγο αργότερα στον ίδιο χώρο στις 2 το μεσημέρι σειρά παίρνει η κοπή Βασιλόπιτας του Συλλόγου Κριτών Ομουροδόπης ο Ψιλωρίτης. Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκαν τα νέα μέχρι και αυτή την ώρα από το Art Channel Θράκης. Εμείς θα είμαστε και πάλι κοντά σας στο τελευταίο δελτίο της ημέρας στις 11.30. Τα δελτία μας μπορείτε να τα παρακολουθείτε και στην ηλεκτρονική μας σελίδα tvrodopi.gr όπως και ολόκληρο το αρχιακό υλικό από το Art Channel Θράκης από το 1991 μέχρι και σήμερα. Από όλους εμάς ευχές για ένα πολύ όμορφο βράδυ.